Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Κρεβατομουρμούρα είναι η λέξη με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, την οποία ελπίζω να μην έχει κανείς σας. Ο μαθητής μας, Σεφ, με τον οποίο συνάντησα αυτή τη λέξη, είναι τυχερός, αφού η γυναίκα του δεν τον γκρινιάζει στο κρεβάτι. Τι είναι λοιπόν η κρεβατομουρμούρα? Όλοι σας έχετε παρακολουθήσει ταινίες ή σειρές, στις οποίες μόλις το ζευγάρι ξαπλώνει στο κρεβάτι, τότε η γυναίκα αρχίζει να γκρινιάζει για διάφορα πράγματα που την ενοχλούν. Μπορεί αυτά να έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και πιο παλιά. Αλλά την ώρα που ξαπλώνει στο κρεβάτι, τα θυμάται και αρχίζει να μουρμουρά, όπως είναι το δεύτερο συνθετικό της λέξης μας. Επομένως, η λέξη κρεβατομουρμούρα είναι σύνθετη και προέρχεται από τις δύο απλές λέξεις κρεβάτι και μουρμούρα. Είναι δηλαδή η ενοχλητική συζήτηση που αρχίζει από τη γυναίκα στο κρεβάτι, ενώ ο άντρας προσπαθεί να κοιμηθεί και το τέρι του δεν τον αφήνει. Μερικές φορές η κρεβατομουρμούρα είναι τόσο έντονη που πολλές φορές το ζευγάρι καταλήγει σε καυγά. Τις περισσότερες φορές βέβαια αυτή η συζήτηση δεν είναι στην πραγματικότητα διάλογος, αλλά μονόλογος, αφού τις περισσότερες φορές η γυναίκα μιλάει τόσο πολύ που ο άντρας επειδή θέλει να κοιμηθεί, είτε συμφωνεί με όσα λέει και αποδέχεται τις ευθύνες που του καταλογίζει η γυναίκα, είτε απλώς βγάζει επιφωνήματα γιατί δεν έχει τη δύναμη να μιλήσει. Αυτό βέβαια εκνευρίζει ακόμη περισσότερο τις γυναίκες, οι οποίες συνεχίζουν ακόμη πιο θυμωμένες να μουρμουρούν. Θέλω όμως να μάθω αν κάποια από εσάς δέχεστε κρεβατομουρμούρα από τις γυναίκες σας και για ποιους λόγους τις περισσότερες φορές. Είμαι περίεργη να διαβάσω τα σχόλιά σας. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας!